Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Με πλήθος συμμετοχών από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 21ο Συνέδριο Ψυκτικών Ελλάδος στην Κομωτινή, στον πρώην κινηματογράφο Rex. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τα θέματα των ψυκτικών τέθηκαν επιτάπητος. Βάσης αρχής και εξουσίας στην Τετράτη ημός. Το οποίο φέτος πραγματοποιείται στην όμορφη πόλη της Κομωτινής, στη Θράκη, και θα ήθελα εκ προημίου να πω ότι η επιλογή σας αυτή, γιατί σίγουρα μέσα στις προτάσεις υπήρχαν και άλλες πόλεις, αλλά το ότι καταλήξατε να πραγματοποιήσετε το συνέδριό σας στην Κομωτινή, αυτό θα σας δικαιώσει. Και γιατί ο τόπος αυτός έχει τις δικές του, ας το πω έτσι, ομορφιές, αλλά όμως έχει καλούς ανθρώπους που αυτοί, κατά το μέτρο του δυνατού, με τους οποίους θα έρθετε σε επικοινωνία, θα σας αγκαλιάσουν και θα σας δείξουν τι θα πει θρακιώτικη και κομωτινέικη φιλοξενία. Εγώ που εν το προσώπου μου ως πατέρας πάντων μου επιτρέπετε και έχω την μεγάλη τιμή πάντοτε να τους εκπροσωπώ, σας λέω ότι ήρθατε στο καλύτερο κομμάτι της Ελλάδος, με τις ομορφιές του, με τους ανθρώπους του, αλλά και με ό,τι μπορεί κανείς να εισπράξει από εδώ. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους για το έργο το οποίο επιτελείτε. Άνθρωποι του κόπου και του μόχθου, είστε κοντά πάντοτε στη διακονία των ανθρώπων, να τους ζεσταίνετε, να τους αναψύχετε και να έχουν όλοι οι άνθρωποι μια ποιότητα στην ζωή τους. Όλοι να έχουμε μια ποιότητα στη ζωή μας, ώστε να ζούμε όμορφα, ειρηνικά, εν αγάπη, πράττοντας τα έργα της προόδου και τα έργα του Φωτός. Δεν θα μπορούσα, και όχι αυτό γιατί ισχύει ότι αν δεν περνέσεις στο σπίτι σου θα πες να σε πλακώσει, θα ήταν όμως παράληψη να μην συγχαρώ τον δικό μας Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που στη δική μας περιοχή εργάζονται φιλότιμα. Γιατί, ξέρετε, μπορεί όλοι μας να εργαζόμαστε, αλλά εκείνο που σήμερα φοβάμαι ότι λείπει είναι το φιλότιμο. Να βάζουμε στην άκρη τα προσωπικά μας και να εργαζόμαστε για τους άλλους. Και ξέρετε, η λέξη φιλότιμο είναι καθαρά ελληνική και το νόημά της είναι καθαρά και μόνον ελληνικό. Σίγουρα ξέρετε και άλλες γλώσσες. Αν ψάξετε να βρείτε την αντίστοιχη στα άλλα ευρωπαϊκά λεξιλόγια, θα βρείτε μια άλλη λέξη, της οποίας όμως το νόημα δεν είναι αυτό που δίνουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι φιλότιμα εργάζονται οι συνάδελφοί σας εδώ στον νομό μας και στην πόλη μας προς ωφέλεια των ανθρώπων μας, και εγώ θα ήθελα και να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ, αλλά και να τους ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία που έχουμε, γιατί και εμείς στα καταστήματά μας, τόσο στα φιλανθρωπικά καταστήματα της Εκκλησίας αλλά και στους ναούς μας, έτσι έρχονται, εργάζονται και μάλιστα πολλές φορές σε αντίξωες συνθήκες και σε ώρες που θα θέλαν ίσως να ξεκουραστούν λίγο περισσότερο. Εύχομαι, αγαπητέ Πρόεδρε, σας καλωσορίζω και εσάς από το όμορφο Αίγιο, στο οποίο έχετε τώρα πια ένα νέο Μητροπολίτη, τον Καλαβρίτων και Γιελίας τον Ιερόνυμο, με τον οποίο είμαστε φίλοι και ήμασταν πριν λίγες μέρες μαζί στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου, να του μεταφέρετε την αγάπη μου και τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς. Εύχομαι το συνέδριό σας, και είμαι πεπισμένος ότι θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία όλοι περιμένατε, και εύχομαι οι εργασίες σας να έτσι περαταθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τούτο λέω και τελειώνω και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δυστυχώς ο καιρός δεν επέτρεψε σε κάποια σωματεία, σε κάποιους μάλλον εκπροσώπους σωματείων να είναι εδώ. Δεν πειράζει όμως. Θα διαβάσουμε τους εκπροσώπους που είναι σήμερα εδώ, ξεκινώντας από Έτωλα Καρνανία Λευκάδα Σωματείο.
Έχουμε τον Άση τον Θόδωρο, από την Αρκαδία Αργολίδα τον Αρφάνη τον Αρισίδη, από Άρτα Πρέβεζα ο Αρβανιθόπουλος μαζί με τον Σπυρά που τον λέω δεν μπόρεσαν να έρθουν. Από την Αχαΐα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο που έχουν το Γρεκούσι, από ό,τι ακούτε, είπα προηγουμένως για 47 περιφερειακές ενότητες. Μπορεί να είναι 25 τα σωματεία, αλλά όπως ακούτε, ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί 3 διαφορετικές περιφερειακές ενότητες ή και 4. Από την Αχαΐα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, παρόν ο Γρεκούσις ο Ιωάννης, ο Καραγιάννης ο Μιχάλης, ο Παπαΐων ο Νίκος και ο Πουλιάνος ο Παναγιώτης. Από τη Βιωτία έχουμε πρόσωπο τον Τριαντάφυλλο τον Καλή, από τη Δυτική Μακεδονία τον Σιώμο τον Νίκο, από το Σωματείο Ελλάδος τον Γεωργατζά τον Αχιλέα και τον Γεωργαντόπουλο τον Πέτρο, από την Ηλία τον Κουλέντα τον Ιωάννη και τον Τζίρο τον Ανδρέα, από την Ημαθία τον Δαδόπουλο τον Γιώργο, από το Ηράκλειο Κρήτη απουσιάζει ο Αγγελάκης ο Ιωάννης, παρόν ο Ψαρουδάκης ο Γιάννης και ο Σπυριδάκης ο Ηλίας. Θα τα αναφέρουμε μετά τα άτομα που είναι εδώ και που είναι καλεσμένοι. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, να πούμε αυτούς που ψηφίζουν, που συμμετέχουν στις... Παρακαλώ. Από Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τελικά αν μπόρεσε να έρθει ο Δημήτρης ο Σάλτας, παρόν είναι ο Λυκίδης ο Αναστάσιος. Από τα Γιάννενα είναι ο Τέτσικας ο Εμίλιος, εκπρόσωπος. Και Καρδίτσα, ο Μπαλακώστας ο Βασίλειος, μιλάω για τα άτομα τα οποία είναι εκπρόσωποι. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν από διάφορα σωματεία. Έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σχεδιασματίσμα απαρτία. Από Κέρκυρα είναι ο Βλαχόπουλος ο Χρήστος. Από Κόρυφα είναι ο Καλαμπάρης ο Δημήτρης και ο Παπουτσής ο Αναστάσιος. Από Λάρισα ο Ζέρβας ο Θόδωρος και ο Τσακνάκης ο Γιώργος. Από Μαγνησία ο Αλιβάνης ο Αθανάσιος. Από Μυσσηνία ο Τσίχλης ο Βασίλης. Από Πέλα ο Σαριβαλόγλου ο Ιορδάνης. Από Περαιά ο Κοντούσιας ο Δημήτρης, ο Τσιτώνης ο Κώστας και ο Σπορδάλης ο Ιωάννης. Από Θράκη ο Χαβιεράς Παντελής. Από Σέδες ο Κουντοράς ο Νίκος. Από Θεότητα ο Κωσογιώργος ο Ευάγγελος. Και από Χανιά Κρήτη ο Τσοντάκης ο Στέφανος συμμετέχει βέβαια. Και ο Δασκαλάκης Νικόλαος από το υποψήφιο σωματείο το οποίο στις σημερινές σας εργασίες θα εγκρίνουμε και αν θα γίνει μέλος ή όχι. Βεβαίως υπάρχουν και από άλλες περιοχές της Ελλάδος όπως είναι από τη Φλόρινα ο Στρατίκης ο Βαγγέλης, είναι από τη Δράμα εκπρόσωπος, είναι από την Πιερία εκπρόσωπος, είναι αρκετοί εκπρόσωποι οι οποίοι βεβαίως δεν είναι ακόμη μέλη στην Ομοσπονδία μας. Έτσι. Τώρα, έχουμε καλέσει εδώ, φυσικά και τιμούν με την παρουσία τους, παλιά στελέχη της Ομοσπονδίας μας και τα άτομα τα οποία δεν έχουν βραβευτεί στο παρελθόν και τους έχουμε καλέσει να τους απονείμουμε την τιμητική πλακέτα. Εκτός των άλλων, συμμετέχουν ο πρώτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυχτικών Ελλάδος, ο Κολιόπουλος ο Παναγιώτης, και οι μετέπειτα πρόεδροι κατά σειρά, ο συνάδελφος ο Άγγελος Ανταλαβούρας, ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κόκοτος και τέλος ο συνάδελφος ο Στέλιος ο Μαμαλάκης. Μαζί μας πάλι είναι μέλη παλιών διοικητικών συμβουλίων της Ομοσπονδίας, όπως είναι ο Σμαριανάκης ο Μανώλης, όπως είναι ο Σάββας ο Σαβέλος, όπως είναι ο Μαμαλάκης ο Στέλιος, ο Βριώνης ο Διονύσης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Κομωτινή, για τη Ροδόπη και για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που σας φιλοξενεί εδώ. Εύχομαι να το επαναλάβουμε και σύντομα. Συγχαρητήρια για την απόφασή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριο σας. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου εξέφρασε την υποστήριξή του στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου των ψυκτικών για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ψυκτικού, όπως και στην αναγκαιότητα κύρωσης από την Βουλή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 517 για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Κυρίως όριμο αίτημα, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μπορούσε να είχε και πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε να υπάρξει λύση
την κύρωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας την 517 που θα ολοκληρώσει την επαγγελματική κατοχύρωση του κλάδου σας. Θέλω όμως να σημειώσω ότι και ο δικός σας κλάδος, αλλά και η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα πλήρωσε, είναι αλήθεια, ένα βαρύ τίμημα αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης και της πανδημικής κρίσης που είναι σε εξέλιξη. Σχεδόν 300.000 μικρές επιχειρήσεις σταμάτησαν να λειτουργούν. Ενώ το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας για την επαγγελματική επιβίωση κυριαρχεί σε ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως από τους αυταπασχολούμενους, αλλά και τη μικρή επιχειρηματικότητα. Το λέω αυτό γιατί είναι άδικο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον κόσμο, τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, να αποδίδονται κατηγορίες ότι τάχα είναι ζόμπι ή ότι είναι μπαταξίδες, για να συγκαλυφθεί κυρίως ο εναγκαλισμός με τα πολύ πολύ μεγάλα συμφέροντα που εποφελούνται αυτή την περίοδο. Τα σημειώνω όλα αυτά γιατί θεωρώ στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας και ανάκαμψη αν δεν στηριχθεί η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Ενώ να υπάρξει ρευστότητα που δεν υπάρχει, πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και βέβαια να υπάρξει ρύθμιση στις υποχρεώσεις, στα δάνεια που προκλήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τελευταία στην πανδημία. Και βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει καμιά επανεκκίνηση αν δεν ενισχυθεί το εισόδημα του κόσμου της εργασίας που ροκανίζεται από τις ανατιμήσεις και από την ακρίβεια, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς πολύ καλύτερα από όλους ότι όλα αυτό αποτελούν μέρος της ενεργής κατανάλωσης και στην αγορά αλλά και στις υπηρεσίες. Με τέτοιες πρωτοβουλίες, με τέτοιες ιδέες, με τέτοιες προτάσεις θα πορευτούμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το επόμενο διάστημα. Να ξέρετε ότι θα έχετε την αμέριστη υποστήριξή μας και βέβαια θα παρακολουθήσω με προσοχή τις εργασίες του συνεδρίου. Λόγω οικειότητας δεν το λέτε. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα περίοδο. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης συν 2 χρόνια πανδημίας, οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι στην πρώτη γραμμή όχι γιατί απλά μας αποκαλούν αχοκολιά της οικονομίας, αλλά γιατί εμείς προσφέρουμε το 85% των θέσεων εργασίας. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Γιατί εμείς προσφέρουμε το 67% της προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Και ας μας αποκαλούν ζόμπι, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν μας πειράζει. Και κυρίως γιατί εμείς συνεισφέρουμε όσο κανένα άλλο κομμάτι σε αυτό που λέγεται κοινωνική συνοχή στη χώρα. Ο μεσαίος χώρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βέβαια, η Συνομοσπονδία όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει αυτό το χώρο, τον στηρίζει όχι μόνο με ευκαιριακές πολιτικές, αλλά με σταθερές τεκμηριωμένες θέσεις, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει ποτέ η Συνομοσπονδία τις θέσεις της. Είναι σταθερές. Και αυτές τεκμηριώνονται πάντα από τις δύο δομές της, κυρίως από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και το ΚΕΚ, όπου εκεί χρειάζεται. Και βέβαια, χαρακτηριστικά παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά. Το 2012-2013, όταν η χώρα μπήκε στα μνημόνια, ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Δημήτρης Βασιμακόπουλος, στάθηκε απέναντι στον τότε πρωθυπουργό, όταν είπε ότι θα κατεβάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 500 ευρώ, στα 560 ευρώ. Στάθηκε απέναντι η ΓΕΣΕΒΕ και σε αυτούς που πίστεψαν ότι κατεβάζοντας τον μισθό και κυρίως δημιουργώντας έναν υποκατώτατο μισθό για τους νέους κάτω των 25 ετών θα μειώσουν την ενεργεια στη χώρα. Διαψεύστηκαν. Διαψεύστηκαν
από την ίδια την ιστορία. Οι νέοι συνέχισαν να φεύγουν εκτός Ελλάδος, 400.000 νέοι έφυγαν από την Ελλάδα και βέβαια η πτώση αυτού του κατώτατου μισθού δεν ωφέλησε τη χώρα σε κανένα επίπεδο. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στην ανάπτυξη και στο, γενικότερα στο επιχειρηματικό πεδίο και στην οικονομία της χώρας. Και βέβαια το ίδιο λέμε και σήμερα. Σε αυτούς που πιστεύουν ότι τους κυβερνώντες εννοώ, ότι ή αυξάνοντας κατακόρυφα τον κατώτατο μισθό όπως αναφέρθηκε σε πρόσφατες δηλώσεις στα 800 ευρώ, θα λύσουν το πρόβλημα. Όχι. Τι λέμε εμείς. Λέμε ότι στη χώρα θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος που δεν υπάρχει. Το ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και βέβαια το ύψος του κατώτατου μισθού λέμε ότι θα πρέπει να τον ορίζουν οι άνθρωποι της αγοράς. Οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εκπρόσωποι της αγοράς, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και των εργοδοτών. Και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Και βέβαια η Συνομοσπονδία, όσον αφορά το κομμάτι που σας αφορά άμεσα, τα τεχνικά επαγγέλματα, πήρε πρωτοβουλίες. Πήρε πρωτοβουλίες τόσο στο κομμάτι επιχειρησιακό, δημιουργώντας ουσιαστικά μια μεγάλη εργαλειοθήκη που αφορά 20 επαγγέλματα, ένα από αυτά είναι και το επάγγελμα του ψυχικού, μέσα από μια μεγάλη μελέτη που ήδη άρχισε να διαμορφώνεται. 20 λοιπόν επαγγέλματα θα αποκτήσουν εργαλεία τα οποία θα είναι ουσιαστικά μια μεγάλη βιβλιοθήκη για το πώς αυτά τα επαγγέλματα πορεύονται στην κοινωνία, ποιοι νόμοι τα επηρεάζουν, ποια είναι η προοπτική της, μέσα από ποιο εκπαιδευτικό σύστημα πορεύονται. Και εδώ θα σταθώ και λίγο στο εκπαιδευτικό σύστημα που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα, το οποίο δυστυχώς είναι ανύπαρκτο, υποβαθμισμένο, τυχαίο. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι φέτος θα ανοίξει πιθανότατα εντός του Νοεμβρίου ή ακόμα και στα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους. Ενώ αυξημένα κατά 40-45% θα είναι σε σύγκριση με πέρυσι τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ας δούμε όμως τι ισχύει και για τα ξύλα και για τα πέλετ. Αυξημένη παρουσιάζεται η τιμή όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και σε όλα τα είδη θέρμανσης όπως το ηλεκτρικό ρεύμα αλλά ακόμη και τα ξύλα και τα πέλετ. Παρ' όλα αυτά, οι καταστηματάρχες προσπαθούν να είναι κοντά στο καταναλωτικό κοινό. Καταρχήν, να πούμε ότι ήμασταν στον ομό Ροδόπης πολύ τυχεροί, γιατί δεν μας έπληξε τόσο πολύ κακοκαιρία. Έριξε πολύ νερό, αλλά μαλακά και σαν ποτιστική βροχή. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είχαμε και περισσότερες ζημίες όπως είχαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Εύβοια που κατακάηκαν οι άνθρωποι και τώρα πνίγηκαν. Πάμε να πούμε για τις τιμές. Ας αρχίσουμε με το πετρέλαιο θέρμανση, το σημαντικότερο που αφορά πολλά νοικοκυριά. Φέτος η τιμή ξεκινήσαμε γύρω στο 1,15 μέχρι και 1,20 στο νομό, στα χωριά, στα απομακρυσμένα σημεία του νομού λόγω των μεταφορικών. Άρα λοιπόν από πέρσι έχουμε μια αύξηση 40-45%. Πολύ ακριβή τιμή. Το ευχάριστο εδώ είναι να πούμε ότι η κυβέρνηση δίνει παραπάνω επίδομα φέτος. Και σε περισσότερο κόσμο έχει αυξήσει τα κριτήρια, έχει αυξήσει τα ποσά που παίρνουν, ανά κάθε παιδί λίγα περισσότερα. Άρα ο καθένας με το λογιστή του όταν κάνει την αίτηση θα μπει και στην ανάλογη κατηγορία και θα πάρει λίγα περισσότερα χρήματα από ό,τι δικαιούνταν πέρσι. Το καλό της υποθέσεως είναι αυτό. Το δυσάρεστο είναι ότι θα πληρώσει άλλα 300-350 ευρώ στα 1000 λίτρα παραπάνω. Πάμε τώρα στα ξύλα και στα πέλετ. Εδώ επίσης έχουμε έλλειψη. Στα καύσιμα ακόμα δεν έχουμε έλλειψη. Πάμε καλά. Οι παραγγελίες είναι λίγες γιατί ο κόσμος είναι μουδιασμένος με την τιμή που άκουσε. Περιμέναμε και 1,20 να σου πω και περισσότερο, αλλά το κακό είναι ότι ανεβαίνουν διεθνώς οι τιμές, σιγά σιγά το βαρέλι ανεβαίνει. Φοβόμαστε να μην φτάσουμε το 1,20 πολύ γρήγορα. Πάμε τώρα στα ξύλα και στα πέλετ. Στα ξύλα, που είναι η φθηνότερη μορφή θέρμασης, είμαστε γύρω στα 140-150 ευρώ τον τόνο. Έχουν ανεβεί, αλλά λίγο. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη έλλειψη και σε αυτά. Τα πέλετ, και εκεί έχουμε μια μικρή αύξηση, προς το παρόν μικρή. Αργότερα όμως θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 280 ευρώ με 300 ο τόνος. Οι φτηνές τιμές και λίγο παραπάνω τα πιο καλά, τα αυστριακά που έχουμε και εμείς, ας πούμε. Η ζήτηση στα ξύλα και στα πέλετ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φέτος για πρώτη φορά βλέπουμε ότι ο κόσμος ξαναγοράζει ξύλα, γιατί πέρσι και πρόπερσι ήταν λίγο φθηνά το πετρέλαιο, δεν άγοραζε, έκαψε πετρέλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτά είναι τα στατιστικά που βλέπουμε. Φέτος λοιπόν, από νωρίς που άξιζε το πετρέλαιο θα πάει τόσο πολύ, στο 1,15 όλοι ξαναγύριζαν τα ξύλα, οι φτωχοί, και η επόμενη κατηγορία που είχαν πέλετ άρχισαν να ξαναδουλεύουν τα πέλετ. Άρα βλέπουμε μεγάλη έξαρση στα ξύλα και στα πέλετ και μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτά είναι τα πρώτα στατιστικά στοιχεία. Δεν έχουμε λίστες αναμονή στο πετρέλαιο θέρμανσης όπως είχαμε πέρσι ή πρόπερσι. Πρόπερσι, να πούμε, πριν ένα χρόνο, δηλαδή το καλοκαίρι μέχρι το Μάιο, δίναμε 62 λεπτά πετρέλαιο. Και τώρα έχει 1,15. Διπλή τιμή ακριβώς. Βέβαια είχε 80, έπεσε 62 για να πάρει ο κόσμος τότε με τον κορονοϊό. Αλλά τώρα βλέπουμε μια τρελή αύξηση.
Άρα λοιπόν ζήτηση πολύ δεν υπάρχει στο πετρέλαιο ακόμη. Ευτυχώς ο καιρός βοηθάει, να παρακαλούμε να μην κάνει κατακλυσμούς, να μην κάνει χιόνια, να μην έχουμε βαριά κακοκαιρία για να μπορούμε να τροφοδοτούμε τον κόσμο και να μην έχουμε λήψεις. Αυτά. Αυτά δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάνουν για να καλύψουν να μην υπάρχουν λήψεις. Προς το παρόν δεν έχουμε. Αργότερα όμως περιμένουμε, όπως και σε όλα τα προϊόντα. Έτσι άρχισαν στα τρόφιμα. Στην Αγγλία ακούτε που είναι η βάση της BP ότι δεν έχουν καύσιμα. Ο στρατός φυλάει τα βενζινάδια για να μην γίνεται φασαρία και μοιράζει λίγο-λίγο. Λένε ότι δεν υπάρχουν οι 100.000 οδηγοί που έχουν φύγει λόγω του Brexit. Δηλαδή, δεν τους δίνουν βίζα. Οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι δεν δίνουν εύκολα βίζα στους ξένους πολίτες άλλων χωρών. Και έτσι λένε ότι οι 100.000 οδηγοί που τους λείπουν δημιουργούν το πρόβλημα και δεν έχουν τα σούπερ μάρκετ τρόφιμα, τα ράφια και τα βενζινάδικα καύσιμα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Αυτό λένε προς δικαιολογία τηλεοράσεις, τα κανάλια, δημοσιογράφοι. Ελπίζω να μην έχουμε και εδώ ελλείψεις. Γιατί πολλοί λένε για τα τρόφιμα βασικά. Στα ξύλα και στα πέλετ σίγουρα θα αντιμετωπίσουν μια έλλειψη και μια αύξηση εκεί των τιμών. Ελπίζουμε να μην έχουμε και στα καύσιμα. Και να προσπαθήσουν να υπάρχει επάρκεια καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Δημοτική κοινοφελές επιχείρηση Διπεθέ Κομωτινή συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 20 φορείς από 12 πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και μέσα από το οποίο θα παρουσιαστούν 40 έργα σε ένα ταυτόχρονο υβριδικό φεστιβάλ. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστούν πάνω από 40 έργα των συμμετεχόντων σε ένα ταυτόχρονο σε όλες τις πόλεις υβριδικό φεστιβάλ. Όλα τα έργα δράσης που θα υλοποιηθούν έχουν σχέση με ιστορίες πόλεων, υπομένες με διάφορους τρόπους από πολίτες και φορείς που παίρνουν μέρος στη δράση. Το Διπεθέ Κομωτινής, ως συμμετέχον φορέας, συμπληρωματικά με τις διάφορες δράσεις κατοίκων της Κομωτινής, επιθυμεί να διοργανώσει μια δράση με τίτλο «Ανθρώπινο ποτάμι» και προσκαλεί όλους να συμμετέχουν. Το ποτάμι, μια συνεχής ροή ζωής, κυλάει, δυναμώνει, λιγοστεύει, μένει στάσιμο και μετά γίνεται ορμητικό. Φαίνεται ήρεμο και φιλικό και μπορεί ξαφνικά να ξεσπάσει ασυγκράτητο και θυμωμένο. Είναι ομορφιά επίσης και επικοινωνία. Ακριβώς αυτά τα στοιχεία που διέπουν τη ζωή, τη δική μας ζωή, αλλά και την κοινή μας, ως κοινότητα, ως πόλη. Κάποτε ένα ποτάμι διέσχιζε την πόλη μας. Δεν υπάρχει πια. Γιατί ίσως τότε δεν μπορέσαμε να δούμε την ομορφιά του. Τώρα όμως γνωρίζουμε περισσότερα και εκείνο υπάρχει μέσα από τις θερεμένες του υπόγειες διαδρομές, μυστικά εκεί στα έγκατα της γης. Η χαραγμένη του στο χώμα πορεία υφίσταται ακόμα κρυφά κάτω από τα πεζοδρόμια και τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους μας κάτω από τη βουή της καθημερινής πολιτείας μας. Ίσως μπορέσουμε ακόμα να συνδιαλλαγούμε μαζί του, χορεύοντας, τραγουδώντας και ρέοντας με ομορφιά όπως εκείνο. Ο Μπουκλουτζάς, το ιστορικό ποτάμι της Κομωτινής, αποτελούσε για αιώνες ολόκληρους το εμβληματικό, το πόσιμο της πόλης, καθώς διέτρεχε όλο το κέντρο της και ήταν η κύρια πηγή ζωής και ανάπτυξης ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι δύο όχθες του ενωνόταν με 16 γέφυρες που η κάθε μία είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι καταστροφικές πλημμύρες του 1960 και του 1961 οδήγησαν τους ηθήνοντες αρχικά στην απόφαση της εκτροπής, της κήτης του και στη συνέχεια της οριστικής επιχωμάτωσής του. Μαζί του καταστράφηκαν και οι γέφυρές του, αλλά και η μοναδική φυσιογνωμία που προσέδιδε στην πόλη της Κομωτινής. Την Κυριακή 14 Νοεμβρίου του 2021 στις 11 το πρωί, κάτοικοι της πόλης θα συμμετέχουν σε ένα περίπατο που θα ακολουθεί την πορεία του ποταμού που διέσχιζε την πόλη πριν από 55 χρόνια. 2-2 θα σχηματίζουν ένα μεγάλο ανθρώπινο ποτάμι για να γνωρίσουμε τα σημεία από όπου περνούσε το τότε εμβληματικό το πόσιμο της πόλης μας. Η διαδρομή περίπατος θα ξεκινήσει από τον χώρο που διεξάγεται σήμερα η Λαϊκή Αγορά πίσω από το κλειστό αθλητικό κέντρο και θα καταλήξει αμέσως μετά τις γέφυρες στη δυτική είσοδο της πόλης. Πρόκειται για μια διαδρομή 2,9 χιλιόμετρων που περνά από τις οδούς Δημοκρατίας, Ορφέως, Δημοκρίτου, Υψηλάντου. Θα υπάρχουν τρεις ενδιάμεσες στάσεις για κάποιους που θα θέλουν να ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδρομή σε μέρη που υπήρχαν κάποια από τα 16 γεφύρια. Πρώτη στάση θα είναι το Σπαθί, η δεύτερη στάση Τσανάκλειος και η τρίτη στάση το Άγαλμα του Βενιζέλου. Παράλληλα θα δημιουργηθούν σύντομα βίντεο με προφορικές μαρτυρίες αναμνήσεων κατοίκων της Κομωτινής από τα χρόνια που υπήρχε το ποτάμι στην πόλη μας. Τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα δοθούν και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ενημέρωση των παιδιών, προσκαλώντας τα παράλληλα να συμμετέχουν, να δώσουν με έμπνευση υπόσταση με τις ζωγραφιές τους τις προφορικές μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν το ποτάμι. Τα έργα των μαθητών θα προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και θα τοποθετηθούν σε βιτρίνες καταστημάτων που υπάρχουν σήμερα κατά μήκος της διαδρομής. Με ένα QR code με πληροφορίες για τη δράση.
Κατόπιν όλων των παραπάνω, σας προσκαλούμε για τη συμμετοχή σας στη δράση αυτή για να σχηματίσουμε ένα ανθρώπινο ποτάμι στη διαδρομή του Μπουκλουτζά που διατρέχει την πόλη. Ελάτε να περπατήσουμε παρέα. Ελάτε να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο ποτάμι γεμάτο νοσταλγικές αναμνήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email θεατροκομωτινής@gmail.com. Μία ακόμα ακραία πρόκληση εναντίον της Ελλάδας. Η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους, δείχνοντας τον εκνευρισμό της για τις αμυντικές συμφωνίες που υπέγραψε η χώρα μας τόσο με τη Γαλλία όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή τη φορά τη σκητάλη πήρε ο ηγέτης του ψευδοκράτους, κ. Ερσίν, ο οποίος σε δηλώσεις του, ενδεικτικές των προθέσεών τους, ανέφερε ότι μαζί με την Τουρκία αυτό που επιθυμούν είναι η κυριαρχία στο Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο. Για το θέμα αυτό, φιλοξενούμε απόψε στο κεντρικό μας δελτίο τον πτέρυρχο εν αποστρατεία και πολιτευτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη. Καλησπέρα, κύριε Ιατρίδη. Καλησπέρα, κυρία Κινέζου. Καλησπέρα σε όλους. Πώς βλέπετε τις προκλητικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδος? Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε, το συνηθίζει η Τουρκία και ειδικά το τελευταίο διάστημα μετά και την υπογραφή της ελληνογαλλικής συμφωνίας και πολύ περισσότερο της ελληνοαμερικανικής, την προκλητική ρητορική της, αλλά και σε επίπεδο, θα έλεγα, επιχειρησιακό, όπως είναι το Αιγαίο με τις Ναύτεξ και με τις παρεμποδίσεις των ερευνητικών πλοίων το δικό μας, όπως ήταν το Nautical Geo. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοούμε όλα αυτά τα οποία λέει η Τουρκία, διότι μας έχει συνηθίσει ο Ερντογάν και γενικότερα οι Τούρκοι αξιωματούχοι σε μια πολιτική διαστροφή που λέει ότι ό,τι λέει η Τουρκία το κάνει πράξη. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε. Επομένως, στο ό,τι λέει θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να το περνάμε, να σωπαίνουμε και θα πρέπει να απαντάμε τουλάχιστον σε τέτοιου είδους προκλητικές δηλώσεις ή αν θέλετε προσβλητικές δηλώσεις, θα το έλεγα εγώ. Για πρώτη φορά στην ιστορία οι Αμερικανοί δεν βάζουν στο ίδιο καλάθι τις δύο χώρες και ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Ελλάδα. Αυτό θεωρείτε ότι παίζει ρόλο? Θα πρέπει να πούμε το εξής. Σαφώς και αυτή η συμφωνία με την Αμερική, όπως και η ελληνογαλλική, είναι δύο συμφωνίες που είναι θετικές για τη χώρα μας, θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, εφόσον όμως εμείς λειτουργήσουμε αποτρεπτικά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και επειδή οι συμφωνίες αυτές θα λειτουργήσουν και λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύως και όχι ως ισοδύναμο ισχύος, θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε, να τις εμβαθύνουμε και πολύ περισσότερο ειδικά την ελληνογαλλική να την διευρύνουμε ούτως ώστε να συμπεριληφθεί και η Κύπρος. Γιατί συνήθως τελευταία την Κύπρο την ξεχνάμε και την αφήνουμε απ' έξω και είναι τεράστιο λάθος, είμαστε και εγγυήτρια δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποια χρόνια η Γαλλία υπέγραψε με τον αείμνηστο τότε πρόεδρο της τον Παπαδόπουλο τον Τάσο μία αμυντική συμφωνία χωρίς όμως ρήτρα αμυντικής συνδρομής, δίδοντας μάλιστα την ναυτική βάση στο Μαρί να την αναβαθμίσει, να την εξυγχρονίσει όπως και το αεροδρόμιο στη Λάρνακα, ούτως ώστε να υπάρχουν αμυντικές, να υπάρχουν αεροπορικές δυνάμεις και ναυτικές δυνάμεις στις βάσεις αυτές της Κύπρου. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να τη μετατρέψουμε και αυτήν σε αμυντική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή της Κύπρου, για να μπει και η Κύπρος στην ομπρέλα προστασίας της Γαλλίας. Βεβαίως είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή από πλευράς Γαλλίας, διότι όπως ξέρετε εκεί η εγκύτρια δύναμη είναι και άρα θα υπάρξουν προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς θα πρέπει να συμπεριλάβει και την Κύπρο. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι για να έχουν υπόσταση αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει, όπως προανέφερα, να λειτουργήσουμε και εμείς αποτρεπτικά. Και πέραν απ' όλα να έχουμε την πρόθεση να αποτρέψουμε την Τουρκία για να έρθουν αυτές οι συμφωνίες να ενισχύσουν την ήδη ισχύ μας, υπάρχουσα ισχύ μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, μην περιμένουμε ότι θα έρθουν οι Γάλλοι ή οι Αμερικάνοι να πολεμήσουν για μας σε κάποια ενέργεια της Τουρκίας, όπως μέχρι τώρα προκλητική ή επιθετική στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στην ΑΟΣ, στη δική μας, όπως έγινε πρόσφατα με το Nautical Geo στην περιοχή του Ελληνογυπτιακού Συμφώνου. Αν εμείς δεν έχουμε την πρόθεση, δεν θα έρθει ο Αμερικάνος, ούτε ο Γάλλος,
να πολεμήσει για μας και εμείς να καθόμαστε, να τους κοιτάμε, να χειροκροτάμε και να περιμένουμε αυτοί να μας σώσουν αντί να σωθούμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι συμφωνίες είναι καλές, αρκεί εμείς να τις αξιοποιήσουμε κατάλληλα, και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και στάση. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε στάση απέναντι στην Τουρκία, έχοντας ως μαξιλάρι, θα έλεγα, αυτές τις συμφωνίες. Από την άλλη, επιτρέψτε μου να επισημάνω δύο πράγματα. Γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε αυτές τις συμφωνίες πέραν από τα θετικά που έχουν και κάποια, ας το πούμε, ερωτηματικά που δημιουργούνται ή κάποια κοινά, κενά που παρουσιάζουν. Και τι θα ήθελα να πω. Σαφώς αυτή η τελευταία συμφωνία ελληνοαμερικανική είναι μια θετική, περιέχει και παραπάνω πράγματα αυτά. Είναι πιο ενισχυμένη και μάλιστα ρητά αναφέρεται εκεί πέρα και για αμοιβαία προστασία, ας το πούμε, της εθνικής μας ασφάλειας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό όμως αναφέρεται στην επιστολή του Μπλίνκεν. Δεν αναφέρεται στην ίδια τη συμφωνία. Αναφέρεται σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα. Είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στην ελληνογαλλική. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, όπως είναι διατυπωμένο και ειδικά στην τελευταία παράγραφος, που είναι και η ουσία, νομίζω, και εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε, αναφέρει για σεβασμό τις κυριαρχίες και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμφωνία. Γιατί μιλάει για σεβασμό και όχι για εγγύησεις? Αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη όμως, παρόλα αυτά, δεν πρέπει να την απαξιώνουμε. Είναι θέμα δικό μας. Επίσης αναφέρει ότι η Αμερική, και αυτό θέλει να το σημειώσουμε και να μην το παραβλέπουμε, ότι πάντοτε ήτανε υπέρ της, του διαμοιρασμού, να το πούμε έτσι, των υδρογονανθράκων, και λέει ότι η ανάπτυξη και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα πρέπει να είναι προς όφελος όλων στην περιοχή και να προάγει την ασφάλεια και την ειρήνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μιλάει για συνεκμετάλλευση, μιλάει για συνδιαχείριση, κάτι το οποίο το ήθελε ανέκαθεν η Αμερική. Και πολύ περισσότερο σε αυτό το οποίο λέει πάλι στην ίδια παράγραφο, ότι επικροτούν τη δέσμευση, προσέξτε, της χώρας μας να επιληθούν όλες οι διαφορές με την Τουρκία και γενικότερα με τις χώρες της περιοχής μέσω της διπλωματίας και με ειρηνικά μέσα. Αυτό όμως αφήνει ένα κενό, δηλαδή ό,τι και να κάνει η Τουρκία, εμείς θα επιμείνουμε σε διάλογο και σε ειρηνική συνύπαρξη και σε συνεννοήσεις με την Τουρκία? Δεν θα αντισταθούμε. Αν τότε το κάνουμε αυτό, για ποιο λόγο κάναμε αυτές τις συμφωνίες? Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι οποιαδήποτε συμφωνία σε τέτοιο επίπεδο υπογράψει η χώρα μας είναι προς όφελός της. Να μην τις απαξιώνουμε, αλλά από την άλλη όμως θα πρέπει να επισημαίνουμε τα αδύνατα σημεία, ούτως ώστε αν μπορέσουμε στην πορεία να τα διορθώσουμε. Όσον αφορά και τα τοπικά, κύριε Ιατρίδη, και αναφορικά πάντα με τις μεταναστευτικές ροές που διέρχονται από την περιοχή μας, εν τούτης δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να λαμβάνει και κάποια ουσιαστικά μέτρα. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το έχουμε θίξει, το έχουμε πει, ότι το μεταναστευτικό, το λάθρο μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα μας. Ήδη η χώρα μας έχει προβλήματα, αυτοί οι άνθρωποι είναι ισλαμιστές, έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία, και το να έρθουν εδώ πέρα κατά εκατοντάδες χιλιάδες θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι να αφομοιωθούν, ούτε να μπολιαστούν όπως ελέγχθη, διότι προσπαθούν όπου και να έχουν πάει, και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα μέχρι σήμερα και από την Ευρώπη αλλά και από τη χώρα μας, ότι προσπαθούν να επιβάλλουν τα έθιμά τους, τις παραδόσεις τους, και όχι να μπολιαστούν. Επομένως είναι ένα πρόβλημα, και πολύ περισσότερο στη Θράκη, που έχουμε δείξει ότι οι ροές δεν έχουν σταματήσει. Μπορεί ο φράκτης να λειτουργήσε αποτρεπτικά και λειτουργήσε, αλλά ο Ερντογάν στη συνεννόηση με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας αφήνει τους παράνομους μετανάστες που έχει στη χώρα της να έρχονται μέσω της ορεινής γραμμής με τη Βουλγαρία από τη Ροδόπη, και καθημερινά να έχουμε αφήξεις δεκάδων λαθρομεταναστών οι οποίοι πηγαίνουν στα ορεινά χωριά, στα απομακρυντικά χωριά, και δημιουργούν, από ό,τι μου είπαν και από ό,τι μου λένε και το ξέρετε πολύ καλά, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Προβαίνουν σε κλοπές, ενοχλούν εκεί τους κατοίκους και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Κλέβουν αυτοκίνητα
και στη συνέχεια έρχονται στη Ροδόπη ή στην Ξάνθη και από εκεί τους παίρνουν οι διακινητές και τους μεταφέρουν στην εδωχώρα. Και το πρόβλημα σαφώς, εάν δεν το περιορίσουμε, σαφώς το εξεθεί ακόμη περισσότερο. Και εδώ είναι που το έχω πει και το λένε πολλοί ότι σε αυτή την περίπτωση και αφού το ξέρουμε, κυρία Κινέζου, θα έπρεπε ήδη ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί τον κύριο Μπορίσοφ της Βουλγαρίας και να κάνει μια συζήτηση μαζί του. Και ξέρετε ποιο είναι το ανησυχητικό ή αν θέλετε το εξοργιστικό, ότι κανείς από το πολιτικό σύστημα αλλά και από το τοπικό σύστημα δεν μιλάει. Ούτε οι βουλευτές, ούτε οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα. Και εδώ είναι απορία άξιο. Για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρονται? Μήπως οι ψήφοι αυτοί που κάποιοι θα μείνουν εκεί και θα ταυτιστούν τους ενισχύουν ακόμη περισσότερο? Άρα λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουν πάνω απ' όλα το συμφέρον του τόπου μας, το συμφέρον της πατρίδας μας και μετά όλα τα άλλα και μετά το προσωπικό συμφέρον. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υποσχέθηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης όταν ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνοριοφύλακη με 100 συνοριοφύλακες. Ακόμη δεν έχει γίνει. Θα το δούμε στην πορεία. Αλλά δεν νομίζω και αυτοί ότι θα λύσουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει γενικότερη πολιτική βούληση. Και δυστυχώς αυτά τα ξεχάσαμε. Τα λέμε προεκλογικά, αλλά μετεκλογικά δυστυχώς κάνουμε άλλο. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιατρή. Και επιτρέψτε να πω και κάτι άλλο σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή, μιας και έχουμε αυτές τις δύο συμφωνίες, να αλλάξουμε στάση. Γιατί αυτές οι συμφωνίες, οφείλω να πω, και επιτρέψτε μου, δώστε μου λίγο χρόνο ακόμη, να πω ότι αυτές οι συμφωνίες για να λειτουργήσουν θετικά, να επενεργήσουν θετικά, θα πρέπει να υφίστανται τρία πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύως και όχι ως υποκατάστατο. Και πολύ περισσότερο δεν είναι κάλυψη αδυναμίας. Και τι λέω, ότι καμιά φορά οι δηλώσεις αυτές που κάνουμε και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ακυρώνουν όλα αυτά τα θετικά που έχουν αυτές οι συμφωνίες. Πρόσφατα άκουσα σε μια δήλωση, μάλιστα την έδωσε η Καθημερινή, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος τι είπε, ότι αν η Τουρκία, αυτό εννοούσε, αποβεί σε κάποιο απονενοημένο διάβημα, δηλαδή επιτεθεί στη χώρα μας, να ξέρω ότι εδώ υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις. Αυτό είναι μια έδειξη αδυναμίας. Ενώ εμείς είμαστε ισχυροί. Δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζει, δηλαδή η Τουρκία θα φοβηθεί τις αμερικανικές δυνάμεις και δεν θα φοβηθεί την ειδική μας ισχύ. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και κάτι άλλο, ότι δεν θα έρθει ο Αμερικάνος, γιατί ξέρουμε ποια είναι η νοοτροπία του, να πάρει μέρος σε μια διένεξη για τα 6-12 μίλια. Γιατί να το κάνει αυτό? Εμείς έχουμε την πρόθεση να τα επεκτείνουμε τώρα με αυτές τις συμφωνίες στα 12 μίλια τα χωρικά μας ύδατα? Έχουμε την πρόθεση να καταργήσουμε το παράνομο casus belli? Έχουμε την πρόθεση να κάνουμε ΑΟΣ με την Κύπρο για να έχει υπόσταση αυτή η συμφωνία ή αυτές οι συμφωνίες? Και επίσης θα πρέπει να έχουμε, και αναφερόμενος πιο πάνω, θα πρέπει να έχουμε και μια εθνική στρατηγική, μια αξιόπιστη, την οποία δεν έχουμε. Και πάνω απ' όλα δεν έχουμε την εθνική ομοψυχία, διότι δεν έχει καλλιεργηθεί στον κόσμο, κυρία Κινέζου, αλλά ούτε υπάρχει και αυτή η απαιτούμενη συνένεση. Είναι αδιανόητο και είναι απαράδεκτο να πηγαίνουν να πάει η συμφωνία ελληνογαλλική, θα το δούμε τώρα με την ελληνοαμερικανική στη Βουλή, και να μην ψηφίζεται. Τι μήνυμα στέλνουμε? Και πάνω απ' όλα, όλα αυτά είναι καλά, αλλά αν δεν έχουμε πρόθεση από μέρους μας, καμία συμφωνία από μας να τις ενεργοποιήσουμε για να λειτουργήσουν και αυτές ως πολλαπλασιαστές ισχύως στην ήδη υπάρχουσα ισχύ μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, κύριε Ιατρίδη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια.